Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 23 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πλημμύρισε κόσμο η χριστουγεννιάτικη αγορά, χαμόγελα από τους εμπόρους. Τι καιρό θα κάνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, αναλυτική πρόγνωση από μετεωρολόγους. Και 80 μετανάστες στο λιμάνι της Καλαμάτας, εντοπίστηκαν και οι διακινητές. Χαμόγελα κυρίες και κύριοι, έφερε στους ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων της Πάτρας η σημερινή ημέρα, με την κίνηση στην αγορά να αυξάνεται σημαντικά. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους τονίζουν πως λόγω της ακρίβειας κινούνται πιο συντηρητικά, ωστόσο κάνουν τις αγορές τους. Η αγορά της Πάτρας ζεστάθηκε για τα καλά. Με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες, οι καταναλωτές προχώρησαν στις αγορές τους εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πολύ κίνηση, δεν ξέρω βέβαια τα μαγαζιά αν έχουν δουλειά. Βέβαια είναι ημέρες τέτοιες που σίγουρα ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Είμαστε στη γύρα, θα δούμε. Τώρα οι τιμές, όπως και όλα τα προϊόντα, έχουν ανέβει. Γίνεται και λίγο πανικός, θα δούμε. Η κίνηση στην αγορά έφερε χαμόγελα και στους ιδιοκτήτες των εμπορικών καταστημάτων. Ο κόσμος γενικά φαίνεται ότι έχει διάθεση να επισκεφτεί τα καταστήματα. Καταστήματα τα οποία στις προσώψεις των καταστημάτων έχουν ωραία πράγματα, ωραία προϊόντα, λογικές τιμές, προσφορές και νομίζω όλα αυτά τελικά δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα για τον καταναλωτή. Μάλιστα, παρότι το εορταστικό ωράριο έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη, η κίνηση στην αγορά κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα. Σήμερα έχει ξεκινήσει πολύ καλά η μέρα γιατί έχει και πολύ καλό καιρό. Έχουν πάρει τα δώρα ο κόσμος. Ήταν προετοιμασμένοι όλοι για να κάνουν τα δώρα τους, ειδικά στους αυτούς που αγαπάνε και στα παιδάκια περισσότερο που είναι το κατάστημα το δικό μας. Γενικότερα δεν είχε ξεκινήσει καλά, αλλά τις τελευταίες μέρες όσο πάει και φορτώνει που λέμε. Λόγω της ακρίβειας, οι καταναλωτές στράφηκαν σε πιο οικονομικές αγορές ή σε κάποιες περιπτώσεις περιόρισαν τα έξοδά τους. Η αλήθεια είναι πως ναι, λόγω αυξημένων εξόδων και περικοπών σε μισθούς και τέτοια, είμαστε πιο έγκρατοι, η αλήθεια είναι. Λίγο πιο συντηρητικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι η αλήθεια. Πιο συντηρητικά. Ψωνίσαμε περισσότερα φέτος. Έχουμε παραπάνω budget. Αναγκαστικά στα ίδια. Δεν γίνεται να παραλείψουμε κάποια δώρα και κάποιους ανθρώπους που τους θυμόμαστε αυτές τις μέρες. Οπότε αναγκαστικά τα ψώνια θα γίνουν. Όσον αφορά τις τιμές, οι καταναλωτές ανέφεραν πως υπήρξαν αυξήσεις σχετικά με την περσινή χρονιά. Οι τιμές τσουχτερές όμως. Υπήρχε μία άνοδος την τελευταία περίοδο σε σχέση με, με την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες. Σε γενικές γραμμές ίδια είναι, αλλά υπάρχει ακρίβεια γενικά. Πιο πολύ στα σούπερ μάρκετ παρά στα ρούχα και στα παιχνίδια. Σίγουρα έχουν ανέβει πολύ οι τιμές. Εμείς τα προϊόντα δικά μας που είναι επώνυμα προϊόντα και έχουν φίξει μία πάνω, είναι όλα με ανεβασμένες τιμές. Γι' αυτό και τρέχουμε συνέχεια κάποια promotion, κάποιες εκτόσεις. Πάντα δηλαδή στον καταναλωτή έχουμε να δώσουμε κάτι για να τον δελεάσουμε να κάνει την αγορά του. Τώρα από εκεί και μετά τους καταλαβαίνουμε ότι είναι όλοι σφιχτοί, ειδικά αν έχουν περάσει από το σούπερ μάρκετ. Ειδικά υπάρχουν ανατιμήσεις τα τελευταία δύο χρόνια στην αγορά, όμως θέλω να πιστεύω ότι η ένδυση και η υπόδηση δεν έχει ανεβάσει τιμές. Έχουμε κρατήσει ίδιες τιμές με πέρυσι. Τα καταστήματα μέχρι και την παραμονή πρωτοχρονιάς θα είναι πρωί και απόγευμα ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές. Κλειστά, λόγω αργίας θα είναι την Δευτέρα, ανήμερα των Χριστουγέννων και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου. Εβδομάδα πιστεύουμε, ναι, πάλι λόγω και πρωτοχρονιάς να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι θα είμαι λίγο πιο εγκρατή στις επόμενες μέρες, πιθανότατα να κάνω κάποια, αλλά πολύ περιορισμένα σε σχέση με άλλες χρονιές. Μετά τις γιορτές είναι πιο προτιμότερο λόγω κίνησης. Πάντως, καλή επιτυχία σε όσους προσπαθήσουν να ψωνίσουν. Αναμφίβολα, η εορταστική περίοδος αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων να αυξήσουν τους τζίρους τους. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αν ήρθε ο Άγιος Βασίλης και για τους καταστηματάρχες, για τους έμπορους σε Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Βαγενάς. Κύριε Βαγενά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους. Και θέλουμε να μας πείτε, γιατί και εμείς εδώ στο Ιόνιαν κάνουμε σχεδόν μέρα παραμέρα ρεπορτάζ για να δούμε πώς κινείται η αγορά. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία της κάθε περιοχής, από την πιο μικρή μέχρι τη μεγαλύτερη πόλη, να λειτουργεί το εμπόριο, να λειτουργεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Και έχουμε δει διακυμάνσεις. Γενικότερα, μέχρι να κατατεθεί το δώρο, δύσκολα μας τα έλεγαν οι έμποροι. Καταγράφεται κάτι διαφορετικό? Αλλάζει κάπως το κλίμα? Έτσι όπως μεταφέρεται και σε εσάς η πληροφόρηση σε όλες τις περιφέρειες. Να πούμε ότι μέχρι και χθες ήταν όντως τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Η αλήθεια αποτυπωνόταν
στους συναδέλφους εμπόρους, σε όλες τις περιοχές Πελοποννήσου και των Ιωνίων νήσων. Δυστυχώς, μέχρι εχθές δεν υπήρχε καθόλου κινητικότητα. Εχθές με το δώρο, δεν σας κρύβω ότι άρχισε να υπάρχει μια έντονη παρουσία του κόσμου στα καταστήματα, άρχισε να ρωτάει, να κάνει έρευνα αγορές. Άρα αγοράς έκανε κάποιες δειλές αγορές μέχρι και εχθές, και σήμερα είναι μια μέρα που πραγματικά βοηθάει και ο καιρός και έχει δείξει ότι αρχίζει να κινείται. Αυτό φυσικά καταγράψαμε και εμείς μέσα σε άκρες στο ρεπορτάζ που προβλήθηκε νωρίτερα. Ο κόσμος έλεγε ναι συντηρητικά, ωστόσο κάνουμε αγορές και θα επανέλθουμε και για κάτι συμπληρωματικό εν ώψη πρωτοχρονιάς. Ακριβώς, γιατί μην ξεχνάτε ότι αρκετός κόσμος ψωνίζει πράγματα και δώρα την επόμενη εβδομάδα ή διάφορες άλλες ανάγκες που έχει για επισκέψεις που τυχόν θα κάνει την πρωτοχρονιά και όχι τα Χριστούγεννα. Άρα λοιπόν εναποθέτουμε τις ελπίδες σε υπόλοιπες μέρες. Αυτό όμως που γενικά συμπερασματικά μπορούμε να πούμε, και αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω και από τις άλλες περιοχές, είναι ότι ο κόσμος είναι αρκετά περιορισμένος. Δεν κάνει σε καμία των περιπτώσεων τις αγορές που έκανε μέχρι πριν 10, 8, 7, 3 χρόνια πριν. Ακόμα και πέρυσι ήταν καλύτερη η κατάσταση οικονομικά. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα τα ταμεία δυστυχώς να είναι πάρα πολύ άδεια. Το μόνο που μπορώ στοιχείο να σας δώσω αυτή την ώρα, αν και είναι νωρίς, είναι ότι ένα 50% των συναδέλφων έχει πτώσει 40% σε σχέση με πέρυσι, και ένα, mm-hmm. το υπόλοιπο των συναδέλφων πάνω από 50%. Εκεί αποτυπώνεται η κατάσταση. Εμείς προσπαθήσαμε να μην ανεβάσουμε τιμές και είναι κάτι που επιβαρύνει και το κόστος λειτουργίας μας, αλλά δυστυχώς αποτυπώνεται μεγάλη πτώση στην καταναλωτική ικανότητα του κόσμου, και αυτό πρέπει να το δούμε την επόμενη μέρα αν θέλουμε να υπάρχει συνέχεια στο εμπόριο. Αυτό είναι σημαντικό το ποσοστό που είπατε, και αν λάβουμε υπόψη μας την προνοητικότητα ενδεχομένως των εμπόρων να μην έχουν στοκάρει ειδικά εποχικά είδη και τους μείνουν, ενδεχομένως να τους βγει. Αν δεν έχουν προνοήσει προς την κατεύθυνση αυτή και μας αναφέρετε εσείς τέτοια πτώση στο τζίρο, συγκριτικά ακόμη και με την περσινή χρονιά, τότε τα πράγματα δεν ακούγονται και ιδιαίτερα ευχάριστα. Θα μπορούσατε να μας πείτε σε ποιους τομείς κυρίως γίνονται αγορές, ένδυση, υπόδηση, να καταλάβουμε σε πρώτη ανάγνωση? Παραδοσιακά πριν τα Χριστούγεννα κινείται η ένδυση και η υπόδηση κυρίως. Κατά 80% τζίρος είναι σε αυτούς τους δύο τομείς. Mm-hmm. Αντιθέτως την επόμενη εβδομάδα είναι πιο πολύ τα μικροδώρα, δηλαδή ακόμα και τα gadget, τα ηλεκτρονικά δώρα για που ανταλλάσσουν όλοι μεταξύ τους, τα ημερολόγια, τα παιχνίδια που κάνουν κυρίως την εμφάνισή τους την επόμενη εβδομάδα. Η ένδυση και η υπόδηση δεν σας κρύβω ότι φρενάρεται αρκετά από το γεγονός ότι μετά την πρωτοχρονιά ξεκινάνε οι εκπτώσεις και πάντα ο κόσμος περιμένει τις εκπτώσεις, αν και ξαναλέω αυτή τη φορά θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί αρκετές υποχρεώσεις περιμένουν τον κόσμο, τις οποίες προφανώς κάποιες θα τις επιμηκύνουν ή θα προσπαθήσουν να τις πληρώσουν μέσα στον Γενάρη ή ακόμα και μέσα στο Φεβρουάριο. Αν και η έρευνα και η υπόδηση, έτσι όπως έχουμε και εμείς διαπιστώσει, είναι ένας τομέας που αρκετοί είναι ακόμη και σήμερα διστακτικοί να κάνουν ηλεκτρονικές αγορές, γιατί έχετε και αυτό τον αντίπαλο, τα φυσικά καταστήματα, τις ηλεκτρονικές αγορές απομακρυσμένα ακόμη και από το εξωτερικό. Η ένδυση και η υπόδηση είναι κάτι που ο περισσότερος κόσμος, ο καταναλωτής, θέλει να το δοκιμάσει, θέλει να το βάλει πάνω του. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, οι πιο πολλοί ψωνίζουν με αυτόν τον τρόπο, τον φυσικό. Απλά δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς έχει η κατάσταση, να είμαστε λίγο προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Υπάρχει αρκετός κόσμος που ψωνίζει και από τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Βεβαίως. Και πρέπει να εναρμονιστούμε και εμείς με την καινούργια κατάσταση. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαγενά και θα επανέλθουμε φυσικά για να δούμε το ΖΙΤΑ. Τι έδειξε το ΖΙΤΑ μετά και την πρωτοχρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περάσετε. Καλές γιορτές. Άδειασε κυρίες και κύριοι η Πάτρα από τους φοιτητές που, όπως θα δείτε, φεύγουν άρον-άρον από την Τετάρτη κιόλας, αναχωρούν μαζικά για να επιστρέψουν και να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στους τόπους καταγωγής τους. Ειδικά τις τελευταίες τρεις ημέρες, τουλάχιστον 110 λεωφορεία αναχώρησαν μόνο για Αθήνα και, όπως ήταν αναμενόμενο, στον σταθμό του υπεραστικού ΚΤΕ Λαχαΐας επικράτησε το αδιαχώρητο. Στα ΚΤΕΛ της Πάτρας επικράτησε το διαχώρητο.
Η κίνηση κορυφώθηκε την Παρασκευή, ιδιαίτερα το μεσημέρι, με δεκάδες λεωφορεία να αναχωρούν από το σταθμό των υπεραστικών κτέλ. Έχουμε κάτι σαν μίνι απόκριση, περίπου. Η πλειοψηφία όσων αναχώρησαν από την Πάτρα, όπως τα αναμενόμενα, ήταν φοιτητές, οι οποίοι επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους για να περάσουν τις γιορτές με τις οικογένειές τους. Αθήνα. Διακοπές. Όχι. Γυρνάμε, ναι, να δούμε τους δικούς μας, γυρνάμε σπίτι. Και πώς το καθίσατε? Για κανένα 20 ημέρο, ξέρω εγώ. Σπουδάζουμε εδώ πέρα. Ήρθαμε τώρα για γυρνάμε πίσω στα σπίτια μας. Κάτσουμε για διακοπές γύρω στις 15 μέρες και θα επιστρέψουμε για να εξετάσουμε τα κείμενα. Με όλοι φίλοι, αλλά εντάξει, θα τα ξαναπούμε από το Γενάρη, από τον νέο χρόνο. Τι να πάω. Για πόσες μέρες? Για 2 εβδομάδες. Δεν έλειψαν φυσικά και εκείνοι που ταξίδεψαν για να απολαύσουν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους. Τρίκαλα. Είναι μια ωραία πόλη, είναι μια οικογένεια εκεί πέρα και με φιλοξενεί. Τα περισσότερα λεωφορεία είχαν ως προορισμό είτε την Θεσσαλονίκη είτε την Αθήνα. Ενώ για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες χρειάστηκε να προσθεθούν επιπλέον δρομολόγια. Συγκεκριμένα από την Τετάρτη ως την Παρασκευή για Αθήνα αναχώρησαν περίπου 120 λεωφορεία και για Θεσσαλονίκη περίπου 25. Έχουμε ένα τέταρτο για Αθήνα, από Πάτρα προς Αθήνα και πολλά δρομολόγια για Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Λαμία και Βόλο. Και από Κυριακή Δευτέρα θα πούμε στην κανονική ροή των δρομολογίων. Καθυστερήσεις διαπιστώθηκαν στα δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί το μεσημέρι. Λόγω κόσμου εννοείται. Λόγω κόσμου, ναι. Άξι. Γιατί έχουν γεμίσει όλες οι αποσκευές κάτω και δεν χωράνε. Και αρχίζουν να μας ρίχνουν σε εμάς το φταίξιμο. Έχει, ας τα να πάνε. Έχουν πιάσει όλες τις λωρίδες, δεν χωράμε να φύγουμε. Έτσι είναι τώρα, όλοι γυρίζουν, γίνεται χαμός. Υπάρχουν καθυστερήσεις, έχουμε πρόβλημα με την Αγίου Ανδρέου. Τώρα που γίνονται και μάλλον που υπάρχουν και τα εμπορικά ανοιχτά. Αυτή είναι η χειρότερη ώρα. Ας πούμε το μεσημέρι, πρωί και απόγευμα δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Οι καθυστερήσεις παρατηρούνται σε εμάς, δεν υπερβαίνουν τα 10 λεπτά. Ουσιαστικά η Πάτρα αδειάζει από φοιτητές και μετά την μαζική έξοδο ακολουθεί η μαζική επιστροφή σε περίπου 15 ημέρες από σήμερα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι καιρό θα κάνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, πώς θα γιορτάσουμε αυτές τις ημέρες. Μαζί μας ο μετεωρολόγος Μιχάλης Σιούτας. Κύριε Σιούτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Και έχουμε αρκετά σκαμπανεβάσματα στον καιρό. Τη μία ημέρα έντονη συννεφιά με απειλή βροχή ή βροχούλα, την άλλη μέρα καλοκαιρία. Τελικά με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και την παραμονή, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε, αλλά ενδεχομένως και ανήμερα και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά? Πράγματι, τελευταία είχαμε μια γρήγορη κακοκαιρία, μικρής βέβαια έκταση, η οποία οφειλόταν στην ευρωπαϊκή έντονη κακοκαιρία και της οποίας η ουρά, θα λέγαμε, ο απόϊχος επηρέασε τις προηγούμενες ημέρες και τη χώρα μας. Mm-hmm. Τώρα επανήλθαμε σε μια σταθερή κατάσταση, σε μια βελτίωση, η οποία φαίνεται να παραμένει σταθερή και αδιατάραχτη τις προσεχείς ημέρες, με θερμοκρασία σε μικρή ακόμα άνοδο. Έτσι λοιπόν και αύριο παραμονή των Χριστουγέννων αλλά και ανήμερα ο καιρός θα είναι πολύ καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με ανέμους δυτικούς και νοτιάδες στα νοτιότερα τμήματα της χώρας, βοριάδες στα βορειότερα τμήματα της χώρας, αλλά μικρής έντασης, ασθενής έως μέτρη 3-4 μποφόρ, μόνο στα νοτιότερα τμήματα θα φτάνουν μέχρι 6 μποφόρ στην νότια νησιωτική χώρα. Και έτσι η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή ακόμα άνοδο και θα μείνει σε υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα, 15 περίπου βαθμούς, 17 βαθμούς με 18 περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα, 19 με 20 στα δυτικά, κεντρικά και νότια, 21 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Είναι τιμές 5 περίπου βαθμοί πάνω από τα κανονικά επίπεδα και αυτές οι συνθήκες θα διατηρηθούν και την ημέρα των Χριστουγέννων, δημιουργώντας εξαιρετικές συνθήκες και για αποδράσεις και για αυτούς που την τελευταία στιγμή... Αυτό είναι για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αυτό που μας λέτε. Τώρα, για την Πρωτοχρονιά, ίσως έχουμε μια μικρή αλλαγή, γιατί από την Τετάρτη έχουμε λίγες βροχές, κυρίως όμως στη Δυτική Ελλάδα, στο Ιόνιο, πιθανόν και Δυτική Στερά και την Πελοπόννησο, αλλά λίγες βροχές και πιο πολύ συννεφιά, θα έλεγα, και την Πέμπτη ίσως. Στη συνέχεια φαίνεται και πάλι βελτίωση, έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα. Τώρα για την Πρωτοχρονιά φαίνεται ότι θα έχουμε συννεφιές πάλι με ήπιο καιρό. Ίσως όμως έχουμε μια μικρή αλλαγή τότε και έχουμε κάποιες βροχές, αλλά πιθανόν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς προς την επόμενη μέρα
Είναι λίγο μακριά για να έχουμε σαφή εικόνα, ωστόσο σε γενικές γραμμές δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά ο καιρός τουλάχιστον από πλευράς της θερμοκρασίας. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα Χριστούγεννα ο καιρός θα είναι σχεδόν καλοκαιρινός και όσοι θέλουν να κάνουν Χριστούγεννα με χιόνι, έτσι, στο φόντο, στις φωτογραφίες τους ή στον περιβάλλοντα χώρο γενικότερα για να παίξουν τα μικρά παιδιά, θα πρέπει να κάνουν αρκετά χιλιόμετρα και να το αναζητήσουν στα ορεινά και σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές. Πολύ σωστά. Σε κάποιες ορεινές περιοχές, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, εκεί ίσως βρουν κάποιες περιοχές, τα βουνά δηλαδή, κάποιες... Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνιο, τέλος πάντων σε κάποια νησιά όπως την Κεφαλονιά στον Ένο, ας πούμε, και εκεί το χιόνι θα λιώσει και όσο υπάρχει. Μπορεί όχι τελείως, αλλά... Είναι πολύ πιθανό να λες περισσότερες περιοχές, ίσως μείνει σε κάποια σημεία, αν κάποιοι είναι πραγματικά φανατικοί λάτρες του χιονιού και θέλουν να επισκεφτούν αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, ο καιρός όμως δεν πρόκειται να ρίξει ούτε μια νυφάδα χιονιού τις ημέρες του Χριστουγέννου, ούτε καν στα βουνά, γιατί θα έχουμε μια αυξημένη ηλιοφάνεια, πραγματικά ένας ανοιξιάτικος καιρός. Και είναι ένα μοτίβο να σημειώσουμε που τα τελευταία χρόνια συχνά εμφανίζεται, που μας δείχνει και αυτό πώς αλλάζει το κλίμα μας και πώς περιορίζονται οι χιονοπτώσεις και ο χειμώνας επίσης. Τα ψυχρά διαστήματα είναι μικρότερα σε διάρκεια και εμφανίζονται σπανιότερα όσο περνάνε τα χρόνια. Τουλάχιστον αυτό μας δείχνει η αλλαγή του κλίματος σε τελευταία... Τα μοντέλα που κι εσείς επεξεργάζεστε. Κύριε Σιούτα, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και όλα όσα μας αναφέρατε. Καλά τα νέα για εκείνους που θέλουν να κάνουν ταξίδια μακρινά και θέλουν να βγουν στην εξοχή. Όχι και τόσο για εκείνους που θέλουν να αναζητήσουν χιόνι. Και όπως μας είπατε, την πρωτοχρονιά, ενδεχομένως κυρίως λόγω των εφώσεων που συγκρατούν τις ακτίνες του ήλιου, μπορεί να δούμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά μέχρι εκεί. Πολύ σωστά τα συνοψίσατε. Να ευχηθώ και εγώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους. Καλά και ασφαλή Χριστούγεννα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνέχεια με την πολιτική επικαιρότητα και ότι στόχος είναι η περιφέρεια Πελοποννήσου να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια και να αναπτυχθεί περαιτέρω, δήλωσε εκτός των άλλων ο νέος περιφερειάρχης, ο οποίος ορκίστηκε χθες στην Τρίπολη. Ο Δημήτρης Πτωχός τόνισε πως θα επιδιώξει συνεργασίες και πως φιλοδοξεί η Πελοπόννησος να γίνει περιφέρεια πρότυπο. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Μήνυμα συνεργασίας για να πάει η Πελοπόννησος μπροστά απίθυνε στον χαιρετισμό του ο νέος περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός σε κυβέρνηση, κόμματα, βουλευτές, δημάρχους, αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου και υπαλλήλους της περιφέρειας. Βέβαια, για να πιάσει τόπο η δουλειά όλων μας, χρειαζόμαστε, και είμαι απολύτως βέβαιος, ότι θα έχουμε και άριστη συνεργασία με όλες και όλους τους εργαζόμενους στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Πιστεύω πολύ στο στελεχειακό δυναμικό της περιφέρειάς μας. Είμαι αποφασισμένος να φτιάξουμε ένα δίκαιο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο η κάθε μια και ο καθένας που δουλεύει μαζί μας να έχει την ευκαιρία να ξεδιπλώσει όλες τις δυνατότητές του. Στον χαιρετισμό του μετά την ορκομοσία του στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, ο κ. Πτωχός έθεσε και τους στόχους της πενταετίας, δηλώνοντας πως φιλοδοξεί να γίνει Πελοπόννησος περιφέρεια πρότυπο. Σας διαβεβαιώνω και από εδώ, από αυτό το βήμα, ότι θα είμαστε και θα μείνουμε μια ομάδα, μια γροθιά. Υπολογίζω σε εσάς, υπολογίζω τα επόμενα 5 χρόνια θα είμαστε μαζί στον κοινό αγώνα για την Πελοπόννησο. Να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας, που μαζί διεκδικήσαμε και κερδίσαμε. Ο νέος περιφερειάρχης είπε ότι μεταξύ άλλων θα αγωνιστεί για να αποκτήσει περιφέρεια Πελοποννήσου ενιαία ταυτότητα, να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο και να αποκτήσουν οι πολίτες περιφερειακή συνείδηση. Γνωρίζουμε πολύ καλά προβλήματα, προτεραιότητες που έχουν θέσει τοπικές κοινωνίες. Πιστεύω βαθιά στο διάλογο και στη συνεργασία. Στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού με προστιθέμενη αξία και μετρήσιμα αποτελέσματα για όλους τους πολίτες της περιφέρειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, στο σύντομο χαιρετισμό του, εξέφρασε την πίστη ότι ο νέος περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός θα καταφέρει να βελτιώσει τη ζωή όλων των Πελοποννήσιων. Από την 1η Ιανουαρίου του 2024, η Πελοπόννησος θα έχει ένα περιφερειάρχη πρότυπο. Διότι ο Δημήτρης είναι ένας κοινωνικά ευαίσθητος τεχνοκράτης. Είναι ένας έντιμος πατριώτης.
Ένας υπηρέτης υψηλών ιδανικών που έχει αποφασίσει να θέσει τον εαυτό του, τις δεξιότητές του, τις γνώσεις του και την εμπειρία του στην υπηρεσία του τόπου του. Αγίων και διαυτών την οικουμένη σαν γυναίσας φιλάνθρωπε. Στην θρησκευτική τελετή της ορκομοσίας χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης, κύριος Ευστάθιος, ως τοποτηρητής του θρόνου της Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας, ευχόμενος επιτυχία στο έργο των νέων αιρετών. Δύο λέξεις μέσα από την καρδιά μου θα απευθύνω και εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Αγίων Αρχιερέων της περιοχής σας, για να ευχηθώ να έχετε πρώτα-πρώτα υγεία σωματική, που είναι αγαθό πολύτιμο. Και να έχετε και υγεία ψυχική, που είναι αγαθό πολυτιμότερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελετή ορκομοσίας ξεκίνησε με καθυστέρηση μισής ώρας, επειδή άργησε να προσέλθει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην ορκομοσία, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν οι βουλευτές Μεσσηνίας, Μίλτος Χρυσομάλης και Γιάννης Λαμπρόπουλος, πολλοί δήμαρχοι της Πελοποννήσου και εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών. Δεν ορκίστηκαν, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, οι ιατροί Περιφερειακοί Σύμβουλοι Παναγιώτης Γιαννόπουλος και Δημήτρης Κουτσούλης. Μαζί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής Ηλίας επίσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαματιανέ. Καλησπέρα, κύριε Υπομόνη, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, αλλά για να τα κάνουν και να είναι πολλά, ο κόσμος εκεί έξω πρέπει προφανώς να έχει εξασφαλίσει τα προστοζήν, τα οποία η κυβέρνηση ευαγγελίζεται πως έχουν εξασφαλιστεί τουλάχιστον σε ένα σημαντικό ποσοστό μετά και τις αυξήσεις που έγιναν, το επίδομα που γίνεται σε κάποιους ευάλωτους, τα μηνύματα που λαμβάνετε εσείς και αν θεωρείτε ότι αυτό το 3% στις συντάξεις, για παράδειγμα, το οποίο έρχεται ως συνάρτηση να κάνει κύκλο στην οικονομία μας και να το δουν και οι έμποροι και όλες οι κοινωνικές τάξεις στην αγορά εκεί έξω, είναι κάτι μετρήσιμο. Θεωρείτε ότι είναι κάτι μετρήσιμο? Μπορεί να αντισταθμίσει την ακρίβεια? Να δούμε τους συνταξιούχους, να δούμε τους δημοσίους υπαλλήλους, να δούμε και εκείνο το επίδομα στους ευάλωτους. Είναι κάτι αυτά? Κύριε Πομόνη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις νιώθουν ασφυξία από την ακρίβεια. Και βεβαίως αγρότες, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, βλέπουν ότι το εισόδημά τους δεν φτάνει για να βγάλουν το μήνα. Αυτές οι αυξήσεις που δόθηκαν ειδικά για τους συνταξιούχους, είναι γνωστό ότι δίνονται με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ από το 2018, σε κάθε περίπτωση όμως είναι πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. Και αυτό το εισόδημα, αυτή η σύνταξη δεν φτάνει, ακόμα και η αύξηση μικρή που είχαν οι συνταξιούχοι, δεν φτάνει για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του βίου. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει ευθύνη για αυτή την ακρίβεια. Εμείς για πάνω από 2 χρόνια επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αποτελεσματικά και όχι μέτρα ασπιρίνες όπως το καλάθι του νοικοκυριού ή τα ταμπελάκια στο σούπερ μάρκετ. Αυτά δεν αρκούν προφανώς για να ρίξουν την τεράστια ακρίβεια, τον πληθωρισμό. Και έχουμε μια κυβέρνηση λοιπόν που δεν κάνει όσα πρέπει εκ του αποτελέσματος για να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο κύμα ακρίβειας. Και το είδαμε και στον πληθωρισμό, στον προϋπολογισμό. Δυστυχώς, στον προϋπολογισμό δεν προβλέπονται μέτρα συγκεκριμένα που μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Το τονίσαμε και κατά τη διαδικασία της συζήτησης και προκύπτει αυτό από το κείμενο. Εδώ χρειάζονται μέτρα τα οποία θα είναι αποτελεσματικά, θα μπορέσουν να αντιθασεύσουν το γεγονός ότι η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση σε πάρα πολλούς αρνητικούς τομείς, όπως για παράδειγμα στον πληθωρισμό των τροφίμων, που είναι πάνω από 11%, και βλέπουμε ότι το γιορτινό τραπέζι είναι αυξημένο πάνω από 11% σε σχέση με πέρσι. Έχουμε λοιπόν πρωταθλητισμό της Ελλάδας στον πληθωρισμό των τροφίμων. Έχουμε πρωταθλητισμό της Ελλάδας στην ακρίβεια, στην ενέργεια και ειδικά στα καύσιμα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. Και έχουμε και την Ελλάδα να είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης σε σχέση πάλι με την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Και στην αγοραστική δύναμη, μιας και το αναφέρω, βρισκόμαστε στη χειρότερη πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση σε τόσο αρνητικούς τομείς, σημαίνει ότι όσοι έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας δεν λειτουργούν με αποτρεπτικό τρόπο, δεν λειτουργούν επαρκώς για να αντιμετωπίσουν αυτή την ακρίβεια. Αντίθετα, προκύπτει ότι βάζουν πλάτη στην εσχροκέρδεια, γιατί υπάρχει και πληθωρισμός απληστείας,
αλλά υπάρχει και εσχροκέρδεια, την οποία αρνούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα. Μάλιστα. Κύριε Πομπόνη, εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες αν η κυβέρνηση τις είχε ακούσει, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για τους πολίτες, για τη συντριπτική κοινωνική πλειοψηφία. Και έχουμε προτείνει συγκεκριμένα να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, που είναι οι πιο άδικοι φόροι, γιατί πλήττουν ομοιόμορφα και τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Είδαμε χώρες που μείωσαν το ΦΠΑ να έχουν μείωση του πληθωρισμού, ειδικά στα τρόφιμα. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, που υιοθέτησαν αυτό το μέτρο της μείωσης και του μηδενισμού του πληθωρισμού στα τρόφιμα, να μειώνεται ο πληθωρισμός κατά 12 και 6 μονάδες αντίστοιχα. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο έχει αποτελεσματικότητα, όπως αντίστοιχα και στην Κύπρο έχει αποτελεσματικότητα μείωση του ΦΠΑ. Άρα, το πρώτο μέτρο που προτείνουμε και δεν ακολουθεί η κυβέρνηση είναι μείωση των έμεσων φόρων. Το δεύτερο μέτρο είναι οι στοχευμένοι έλεγχοι στην αγορά που μπορούν να είναι αποτελεσματικοί. Mm-hmm. Και βεβαίως χρειάζεται να υπάρξει και φορολόγηση επιτέλους των πραγματικών υπερκερδών των παρόχων ενέργειας και των παραγωγών ενέργειας. Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση τους μεν παραγωγούς τους φορολογεί τα υπερκέρδη με πολύ χαμηλό τρόπο και τρόπο υπολογισμού. Τους δε παρόχους ακόμα περιμένουμε να εκδοθεί και να εφαρμοστεί η κοινή υπουργική απόφαση για τη φορολόγηση. Κύριε Καλαμαδιανέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξέρετε πως έτσι θέλουμε την αντιπολίτευση. Θα ήθελα να σας κάνω ερώτηση που έχει να κάνει με την εσωστρέφεια, αλλά βλέπω πως αυτή μάλλον έχει πάει περίπατο, η εσωστρέφεια του προηγούμενου διαστήματος των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα αφήσω πίσω αυτά, κύριε Πομόνη. Προχωράμε τώρα στη διαμόρφωση της πρότασης, όπως σας λέω, για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων, των Ελληνίδων και των Ελλήνων, να προτείνουμε στον ελληνικό λαό το πώς μπορεί να βγει από αυτό το αδιέξοδο που έχει οδηγηθεί από την κυβερνητική. Σας το λέω πως είναι και δική μας διαπίστωση ενώ όσο κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους. Ό,τι καλύτερο εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειες. Καλές γιορτές. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στο στούντιο, παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian. Σε τρεις δόσεις τώρα θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης, ενώ ήδη έχει καταβληθεί η πρώτη δόση. Ο αριθμός των δικαιούχων ξεπερνά τις 760.000, με το ποσό που θα κατανεμηθεί να πλησιάζει τα 176 εκατομμύρια ευρώ. Η μέρα πληρωμών 21 Δεκεμβρίου για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Το ποσό των 175.637.000 ευρώ θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις σε περισσότερους από 760.000 δικαιού. Η πρώτη δόση αφορά το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως τις 30 Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων στις 8 Δεκεμβρίου. Είναι υποχρεωμένοι όλοι αυτοί μάλιστα να βάλουν πετρέλαιο μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου. Σε άλλη περίπτωση θα τους ζητηθούν τα χρήματα αυτά πίσω. Να πούμε επίσης ότι όσοι δεν βάλουν το πετρέλαιο, το ΙΑΔΕ θα προχωρήσει στη συνέχεια στην εισπράξη αυτού του ποσού από τους λογαριασμούς τους. Η επόμενη δόση θα καταβληθεί έως 29 Φεβρουαρίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως 31 Ιανουαρίου του 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση η καταχώρηση των δικαιολογητικών έως τις 15 Φεβρουαρίου. Η τελευταία δόση θα δοθεί στους δικαιούχους στα τέλη Απριλίου για τις αγορές που έχουν τιμολογηθεί έως τις 31 Μαρτίου. Υπήρχε με τους δικαιούχους μια σχετική κινητικότητα. Όσον αφορά όμως με τα περσινά δεδομένα, είμαστε πολύ μείον στις πωλήσεις. Έχει να κάνει και ο καιρός, έχει να κάνει και η τιμή, γιατί πέρσι ήταν κάτι της ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμασης, αλλά είχε αυτή την επιδότηση στην αδλία τα 25 λεπτά ανά λίτρο που βοήθησε πάρα πολύ, ήταν πολύ μεγάλο το ποσό, ήταν γενναία η επιδότηση. Η τιμή πάντως του πετρελαίου θέρμανσης παρουσιάζει σταδιακή αποκλιμάκωση. Τις τελευταίες ημέρες η μέση πανελλαδική τιμή του ανάρχεται στο 1 ευρώ και 284 λεπτά το λίτρο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όταν πριν από ένα μήνα ακριβώς η τιμή του κυμαίνονταν κατά μέσο όρο στη χώρα στο 1 ευρώ και 344 λεπτά. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου με 1 ευρώ και 393 λεπτά το λίτρο. Από την ημέρα που ξεκίνησε 13 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έχει πέσει περί τα 120 ευρώ τα 1000 λίτρα, 12 λεπτά το λίτρο περίπου. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει
λόγω των διεθνών εξελίξεων, ότι δεν περνάνε τα πλοία από το Σουέζ, υπάρχει μια αύξηση, μια μικρή αύξηση, μια διόρθωση προς τα πάνω διεθνώς στις τιμές. Παράγοντες αγοράς πάντως παραμένουν επιφυλακτικοί για το αν θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση, δείχνοντας τις διεθνείς εξελίξεις. Στην Καλαμάτα θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα και ειδικότερα στο λιμάνι της μεταφέρθηκαν 81 μετανάστες, οι οποίοι και εντοπίστηκαν ανοιχτά. Θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Πλεμένος από την Ελευθερία και ελευθερίαonline.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα Γιάννη. Ακόμη περιστατικό, έτσι, και διακινητές για μία ακόμη φορά. Ακριβώς, ένα από τα συνήθη περιστατικά πλέον που λαμβάνουν χώρα στο λιμάνι της Καλαμάτας. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Να πούμε ότι ήταν το βράδυ της Τετάρτης, όταν 120 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας, στα διεθνή ύδατα αλλά στην περιοχή έρευνας και διάσωσης των Αιγυπτιακών αρχών, εντοπίστηκε να είναι ακυβέρνητο ένα σκάφος, στο οποίο επέβαιναν, όπως είπες, 81 άνδρες, στην πλειοψηφία τους Αιγύπτιοι, αλλά μεταξύ τους και κάποιοι Πακιστανοί και Σύριοι, τους οποίους εντόπισε φορτηγό πλοίο σημαίας Γαλλίας, κατόπιν συνεννοήσεως των θαλάμων επιχειρήσεων της Αιγύπτου. Ποιος θα αναλάβει την έρευνα Ελλάδας και διάσωση, έτσι. Ακριβώς, ανατέθηκε η διάσωση στις ελληνικές αρχές και έτσι το φορτηγό πλοίο σημαίας Γαλλίας τους περισυνέλεξε και τους οδήγησε στο λιμάνι της Καλαμάτας. Βρίσκονται στην Καλαμάτα από το βράδυ της Πέμπτης, όπου φιλοξενούνται ως συνήθως στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού. Παράλληλα με την περίθαλψη και όλη τη φωτίδα που χρειάστηκε να έχουν, ξεκίνησε και η προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Καλαμάτας. Ναι. Και έτσι σήμερα οι λιμενικές αρχές έφτασαν στη σύλληψη 2 ατόμων από την Αίγυπτο, οι οποίοι φέρονται να είναι μεταξύ των διακινητών. Η έρευνα φυσικά συνεχίζεται, καθώς εικάζεται ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα άτομα που εμπλέκονται στη διακίνηση των μεταναστών. Και αφού ολοκληρωθεί και η ταυτοποίηση όλων των ατόμων που έχουν διασωθεί, θα μεταβούν σε κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης πιθανόν στην Μαλακάσα, όπως γίνεται στις προτέρες περιπτώσεις, και να ακολουθηθούν οι συγκεκριμένες διαδικασίες για τον καθέναν μεμονωμένα. Δημήτρη Πλεμένο, να σε ευχαριστήσουμε. Προφανώς έχουν κινητοποιηθεί όλες εκείνες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν. Φυσικά, με την... υπάρχουν και από τον Δήμο Καλαμάτας, στην περιφέρεια και από τον Ερυθρό Σταυρό. Περιφέρεια, Δήμος. Έχουν δοθεί όλα τα απαραίτητα για να υπάρχει καλύτερη δυνατή διαμονή προσωρινή των ατόμων αυτών στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Οποτεδήποτε και με κάθε μέσο η Ελλάδα είναι εκεί και βοηθά. Δημήτρη Πλεμένο, να σε ευχαριστήσουμε. Την κοινωνική αλληλεγγύη έκαναν τώρα πράξη οι παραγωγοί της Λαϊκής Αγοράς Πάτρας, μεταφέροντας τα προϊόντα από τους πάγκους σε σακούλες, ώστε να δοθούν δωρεάν στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες. Η Σύλλογη Τροφίμων και Ειδών Ένδυσης και Υπόδυσης έγινε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτη 2023 να υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν θα έχουν να στρώσουν το γιορτινό τους τραπέζι. Αυτή η διαπίστωση κινητοποίησε εμπόρους και παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς της Πάτρας, οι οποίοι έκαναν πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη, μεταφέροντας τα προϊόντα από τους πάγκους τους σε σακούλες, ώστε να δοθούν δωρεάν στους αδύναμους συμπολίτες. Γι' αυτό και εμείς, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, μαζέψαμε κάποια προϊόντα, ώστε έτσι να δώσουμε βοήθεια στον συνάνθρωπο. Η Συλλογή Τροφίμων και Ειδών Ένδυσης και Υπόδυσης έγινε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας το μεσημέρι της Πέμπτης και από εκεί, με φορτηγό, μεταφέρθηκαν στην πλατεία Γεωργίου σε συνεργασία με το Λαϊκό Φροντιστήριο. Και θέλω να τονίσω με ιδιαίτερη συγκίνηση των μεροκαματιάριδων ανθρώπων της Λαϊκής, που γίνεται σε όλες τις λαϊκές τις πόλεις μας, και παρότι είναι σε εξαιρετικά δύσκολη και δεινή θέση, θα έλεγα, όταν η κυβέρνηση προσπαθεί να τους κλείσει, αυτοί με αυταπάρνηση σήμερα γεμίζουν ένα αυτοκίνητο μεγάλο, φέρνουν τρόφιμα για να μπορέσουμε κι εμείς να διοχετεύσουμε στους μαθητές μας. Η ανταπόκριση των επαγγελματιών της Λαϊκής Αγοράς αλλά και των εθελοντών του Λαϊκού Φροντιστηρίου ήταν μεγάλη, ώστε να βοηθήσουν εκείνους που αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Νομίζω ότι υπάρχουν περίπου στα 500 κιλά πράγματα, διάφορα προϊόντα, και πάρα πολλά είδη ένδυσης, υπόδυσης και είδη δώρων. Όποιον άνθρωπο μπορεί και αισθάνεται αυτή την ανάγκη να έρθει σε επαφή μαζί μας,
Οι καιροί βεβαίως είναι δύσκολοι, όμως αυτό μπορεί να γίνει καλύτερο. Να γιορτάσουμε όλοι, να είμαστε γεροί βεβαίως, αλλά να μπορούμε να χαμογελάσουμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει και στο παρελθόν από τα σωματεία των επαγγελματιών της λαϊκής αγοράς. Και σίγουρα κρίνονται αναγκαίες όταν η ακρίβεια οροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τους συμβασιούχους, τις κοινοφελούς του 22. Εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα στις 21 του Δεκεμβρίου. Εκεί η Δημοτική Αρχή δεν μπόρεσε, όπως φαίνεται, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τουλάχιστον αυτό δηλώνει η Ώρα Πατρών και ο επικεφαλής της Γιώργος Ρόρος. Κύριε Ρόρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και τι θα πολλά. Περιμένατε, χρόνια πολλά, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν και να τα πούν με χαρούμενοι οι συμβασιούχοι. Ευχόμαστε. Γιατί παλεύουν για μια θέση στον ήλιο. Συναντούν όμως τη δυσκολία, έτσι όπως εκφράζεται από το Δήμο Πατρέων, τη Δημοτική Αρχή, να τους αφομοιώσει, να τους ενσωματώσει στο προσωπικό και να τους πληρώσει σχετικά βέβαια. Πιστεύετε ότι μπορεί να το κάνει? Βεβαίως και μπορεί να το κάνει, και ευχόμαστε η απόφαση για τους συμβασιούχους να είναι θετική, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν καλά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά αυτοί και οι οικογένειές τους. Βεβαίως, και εμείς το ευχόμαστε, όλοι το εύχονται, αλλά μπορεί να το κάνει πρακτικά? Βεβαίως, και... Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητάνε μονιμοποίηση. Mm-hmm. Ζητάνε, όπως είπε και ο δικηγόρος τους, 2 μήνες παράταση, προκειμένου να μπορούν να μπουν να πάρουν το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Γιατί δεν έχουν το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να πάρουν το επίδομα ανεργίας. Mm-hmm. Ζητάνε λοιπόν τις 2 μήνες παράταση για να πάρουν. Η Δημοτική Αρχή από την άλλη λέει ότι εγώ δεν έχω χρήματα να τους πληρώσω. Αποδείξαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και η ίδια η Δημοτική Αρχή φαίνεται από τις πράξεις ότι και χρήματα υπάρχουν, απλά δεν έχει τη βούληση. Γιατί ήταν ο κύριος Πελετίδης που έλεγε και πριν τις εκλογές, και από το 19 είχε ξεκινήσει και έλεγε ότι πηγαίνετε έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και θα σας μονιμοποιήσω. Στη συνέχεια, με το που έγινε Δημοτική Αρχή το 19, άρχισε να τους ξεχνάει. Λέμε για τους συμβασιούχους, τις κοινοφελούς του 19. Το ίδιο έγινε και στα επόμενα έτη και το ίδιο γίνεται τώρα και για τους συμβασιούχους του 22. Να πω μονάχα 2 αριθμούς για να καταλάβετε, ναι, ότι η Δημοτική Αρχή έχει τα μεγέθη αυτά για να τους πληρώσει, με τροποποίηση φυσικά, όπως γίνονται τροποποίησεις επανειλημμένως του οικονομικού προϋπολογισμού. Μας λέτε, για να βάλω μια παρένθεση τώρα εγώ, ότι με λίγα λόγια δεν θέλει. Δεν θέλει. Μια παράταξη και μια Δημοτική Αρχή και μια παράταξη, η οποία είναι φιλεργατική κατά τα άλλα. Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο σύγχρονος Ιαννός παρουσιάζεται ο κύριος Πελετίδης. Από τη μία με το πρόσωπο του φιλεργατικού κτλ. Από την άλλη. Μήπως υπάρχει κάποιο νομικό κόλλημα το οποίο δεν επιτρέπει, για να τα δούμε όλα? Όχι, δεν υπάρχει νομικό κόλλημα. Εάν ήθελε και δήμοι, όπως είναι στην Αθήνα, κάποιοι δήμοι, να μην αναφέρουμε τώρα ονομαστικά κτλ. Έχουν αποφασίσει. Λέτε πως υπάρχουν δεδικασμένα. Ακριβώς, και υπάρχουν δεδικασμένα. Έχουν πάει οι ίδιοι δήμαρχοι στο Λασίδι, πήγαν που εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, πήγαν οι ίδιοι δήμαρχοι και είπαν ναι, βεβαίως τους θέλουμε να μείνουν για 2, 3, 4 μήνες μέχρι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και κάποιοι άλλοι δήμοι, πιο πρωτοπόροι ακόμα από το δικό μας το Δήμο, έχουν πει ότι εμείς έχουμε και 20 θέσεις εργασίας που μπορούμε να μονιμοποιήσουμε 20 άτομα. Και με έναν διαγωνισμό, ο οποίος γίνεται μέσα από το ΑΣΕΠ. Και εδώ δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε 2 μήνες ακόμα. Και εδώ δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε. Να πω ότι 2,5 εκατομμύρια επιπλέον στήχησε η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού που έγινε για το ιστορικό κέντρο με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή οι πατρινοί θα πληρώσουν 2,5 εκατομμύρια επιπλέον από την τσέπη τους, γιατί ο Δήμος τις υποσχέσεις που είχε δώσει και τις υπογραφές που είχε δώσει με τον εργολάβο δεν μπόρεσε να τις στηρίσει. 2 εκατομμύρια επιπλέον δίνουμε για τον ΑΣΟ, που στον ΑΣΟ ο Δήμος καθυστέρησε να παραδώσει το κτίριο. Επομένως, χρήματα υπάρχουν, και να σας πω το μέγιστο, για να καταλάβετε δηλαδή το πώς την υποκρισία την οποία δείχνει η Λαϊκή Συσπήρωση και ο κύριος Πελετίδης. Και το δείχνουμε. Ο κύριος Πελετίδης έχασε την προέκταση της πλατείας Γεωργίου. Αν δεν το έχουν καταλάβει οι πατρινοί,
πουλήθηκε ο Έσπερος, κομμάτι προέκταση της πλατείας Γεωργίου, έναντι 880.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, και ενώ το γνώριζε η Δημοτική Αρχή, την ίδια ώρα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ μας είπε ότι δεν είχα χρήματα να τα αγοράσω όταν το μάθαμε, γιατί φαν το έβγαλε αυτό στο Σφυρί. Την ίδια ώρα μας φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποζημιώσουμε την τουβλοποιία του Νιάρου στο Ζαβλάνι 1 εκατομμύριο ευρώ, που αυτή τη στιγμή ο χώρος αυτός είναι άχρηστος, αφού επί Δημαρχίας Καράβολα είχε δεσμευτεί για να γίνει γυμνάσιο. Από τη στιγμή που το γυμνάσιο έγινε αλλού. Μάλιστα. Μην μπαίνουμε σε τεχνικά θέματα. Μας λέτε με λίγα λόγια ότι πληρώνουμε λάθη. Πληρώνουμε λάθη. Αυτό μας λέτε. Υπάρχουν χρήματα στο Δήμο για να καλύψει τους 2 μήνες τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Δεν θέλει η Δημοτική Αρχή. Και έρχομαι και λέω τώρα, επειδή είπατε είναι προοδευτική και φιλεργατική η Δημοτική Αρχή. Από τη μια μεριά το ΚΚΕ λέει να μονιμοποιηθούν, και αν αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, αυτοί οι εργαζόμενοι ζητούσαν δουλειά στην κεντρική κυβέρνηση, θα είχε βγει στον δρόμο και θα έλεγε ναι, να μονιμοποιηθούν. Από την άλλη, όταν του δίνεται η ευκαιρία να διαχειριστεί αυτός τα χρήματα και είναι αυτός κυβέρνηση, από την άλλη συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται. Επομένως, θα αναζητήσουμε τις απαντήσεις. Με δύο πρόσωπα. Θα αναζητήσουμε τις απαντήσεις. Κύριε Ρόρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές και εύχομαι να δικαιωθούν και οι εργαζόμενοι. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ. Η πόλη της Πάτρας τώρα αδειάζει, κυρίες και κύριοι, καθώς οι πατρινοί επιλέγουν να φύγουν για ολιγοήμερες διακοπές είτε σε κοντινούς είτε πιο μακρινούς προορισμούς για τα Χριστούγεννα. Πολλοί ωστόσο είναι και αυτοί που η ακρίβεια και οι τιμές των καυσίμων τους αναγκάζουν να μην απομακρυνθούν από την αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι γιορτές έφτασαν και οι πατρινοί όπου φύγει για ολιγοήμερες διακοπές εν ώψη των Χριστουγέννων. Κάποιοι επιλέγουν ορεινούς προορισμούς για να περάσουν τις εορταστικές ημέρες και να απολαύσουν το χιόνι. Σε Καλάβρητα και ορεινή ναυπακτία η πληρότητα αγγίζει το 100%. Φυσικά. Πού θα πάμε, στα Καλάβρητα. Εκεί ζούμε, εκεί είναι τα σπίτια μας, εκεί θα ξαναπάμε. Οπότε έχετε σπίτι. Και σπίτι, αλλά και οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Αλλά δεν είναι μόνο ο κόσμος να είναι στα Καλάβρητα, μπορεί να μείνει πιο έξω από τα Καλάβρητα, στα Καλαβρητοχωριά, στην Κλητορία, στη Δάφνη, έτσι, στα Τρυπόταμα. Πολλοί είναι και αυτοί που επιλέγουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Βερολίνο. Αλήθεια, έτσι, διακοπές. Όχι, έχω εκεί το κορίτσι μου και θα πάω και για μια εβδομάδα μέχρι την πρωτοχρονιά. Άλλοι πάλι προτιμούν το χωριό για να περάσουν οικογενειακά τις γιορτινές ημέρες, αλλά και αρκετοί επιλέγουν να μην φύγουν από την αχαϊκή πρωτεύουσα, μιας και η ακρίβεια έχει εκτοξεύσει στα ύψη και τις τιμές των καυσίμων. Όχι, δεν πάω πουθενά. Θα μείνω εδώ πέρα στην Πάτρα. Λόγω της ακρίβειας, ναι, πού να πάμε. Συνηθίζατε άλλες χρονιές να φεύγετε για λίγο. Κάπου πηγαίναμε άλλες χρονιές, αλλά φέτος είναι πολύ δύσκολα. Και τα καύσιμα, ο τιμάριθμος, ο πληθωρισμός είναι τα πάντα ακριβά. Δεν μπορούμε οικογενειακά στην Πάτρα. Στην Πάτρα βεβαίως και φτωχικά. Λόγω ακρίβειας, οικογενειακές υποχρεώσεις. Συνηθίζατε άλλες χρονιές να φεύγετε, να πηγαίνετε κάπου. Μερικές φορές ναι. Τώρα τα τελευταία χρόνια λόγω των συνθηκών, κοροναϊού, οικονομικών θεμάτων. Ναι, είμαστε κοντά και με τους γονείς μας που είναι μεγαλύτεροι. Είμαστε μαζεμένοι λίγο σπίτι. Πάντως, πολλοί είναι και αυτοί που τα οικονομικά τους δεν τους επιτρέπουν να ταξιδέψουν για πολλές ημέρες, καθώς επιλέγουν να φύγουν για μονοήμερες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς ανήμερα τα Χριστούγεννα. Ας περάσουμε τώρα στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Μας ενημερώνει αναλυτικά για Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο ο μετεωρολόγος μας Μιχάλης Σιδέρης. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Παραμονή Χριστουγέννων αύριο, με πολύ καλό καιρό, υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ηλιοφάνεια παντού, γενικά ένας καλός γλυκός καιρός. Πάμε να δούμε αναλυτικά από τα δυτικά τι έχουμε να περιμένουμε. Στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και στην Ηλία, χαμηλές θερμοκρασίες γύρω στους 6 με 9 βαθμούς, 20 οι μέγιστες, αραιές τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το πρωί. Στο νότιο Ιόνιο, οι άνεμοι γενικά θα είναι δυτική, νότιο-δυτική, ασθενής μέχρι 3 μποφόρ, μέχρι 4 δυτική θα φτάσουν στο Κυπαρισιακό. Νοτιότερα, στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθυρα,
Και εδώ οι θερμοκρασίες ελάχιστες είναι υψηλές, δηλαδή 6 με 7 βαθμούς, μέγιστες γύρω στους 20, ηλιοφάνεια παντού. Οι άνεμοι γενικά θα είναι βόρειο-δυτικοί στο νότιο Ιόνιο και το Μεσσηνιακό μέχρι 5 μποφόρ. Δυτικοί θα είναι στο Λακωνικό καθώς και στο νότιο Μυρτό, ότι στην περιοχή των Κυθύρων θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ. Ανεβαίνοντας στην Αρκαδία και την Αργολίδα, οι ελάχιστες γύρω στους 3 με 5, 19 με 20 και τοπικά στην Αργολίδα και 21 βαθμούς, ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις στην Αρκαδία κυρίως το πρωί με περιορισμένη ορατότητα, βορειοδυτική στον Αργολικό και το Βόρειο Μυρτό μέχρι 2-3 μποφόρ. Βορειότερα στην Κορινθία και στα παράλια της Νότιας Στερεάς, τοπικές νεφώσεις στην Στερεά γρήγορα θα διαλυθούν, ηλιοφάνεια παντού, ελάχιστες 4 με 7 γύρω στους 19 με 20 οι μέγιστες, 21 τοπικά στην Ανατολική Κορινθία. Οι άνεμοι στον Κορινθιακό και τον Σαρονικό βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι 2-3 μποφόρ το πολύ. Δυτικότερα τώρα στην Αχαΐα και στην Νότια Τελοκαρνανία, ελάχιστες και εδώ ψηλές γενικότερα για την εποχή 4 με 7 βαθμούς, 18 με 19 περιμένουμε μέγιστες, λίγες περισσότερες νεφώσεις στην Ετωλοκαρνανία κυρίως το πρωί μέχρι το μεσημέρι θα διαλυθούν, ηλιοφάνεια γενικότερα παντού. Οι άνεμοι στον Πατραϊκό θα είναι δυτική, νότιο-δυτική ασθενής 2-3 μποφόρ. Ενισχυμένοι θα είναι στον Κορινθιακό, μετά το μεσημέρι κυρίως θα φτάσουν τα 4 και πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ιόνιαν, σε YouTube και Facebook. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ.